Με την προσοχή των πολιτών στραμμένη στι πυρκαγιέ που δεν λένε να σταματήσουν το καταστροφικό του έργο, η κυβέρνηση αφήνει να διαρρεύσουν πληροφορίε για τη φθινοπορεινή επέλαση τη ακρίβεια, επιτείνοντα έτσι την ήδη γενικευμένη ανασφάλεια και το άγχο επιβίωση. Ανατιμήσει σε 100 και πλέον προϊόντα, κυρίω τρόφιμα και ήδη πρώτη ανάγκη, προδιαγράφουν για τα ελληνικά νοικοκυριά έναν κυριολεκτικά εφιαλτικό χειμώνα. Στο μείζον ερώτημα, τι φταίει, ο γαλάζιος συρφετός που υποκρίνεται ότι κυβερνά τη χώρα, απαντά με τις γνωστές κλεισαρισμένες ατάκες, φταίει η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ασχάτως η υπεριβόητη κλιματική κρίση, το στενό μαρκάρισμα της οποίας ανέθεσε σε έναν υπουργό που άφησαν εξίτηλα τα διαπιστευτήρια της ανικανότητάς του στους ευαίσθητους τομείς της υγείας και του τουρισμού. Για ξεκάρφωμα, η μητσοτακική αρμάδα των Αρίστων προσθέτει στην παραπάνω λίστα υπετίων τη ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, την οποία ένα άλλο ανικανότατο υπουργό, διάδοχο του Ολετήρα των Καλαθιών, τονίζει προ πάσα κατεύθυνση ότι προτίθεται να πατάξει ανηλεώς. Η κατάσταση θα ήταν κομική αν δεν ήταν τόσο τραγική. Μια κυβέρνηση από τα γνωστά σούπερ μάρκετ γερμανικών συμφερόντων διατείνεται ότι θα καταπολεμήσει την εσχροκέρδεια στην οποία επιδίδονται συστηματικά οι θετοί γεννήτωρέ τη. Παραλείπει βέβαια να μα πει ότι οι όποιε ποινέ επιβάλλονται κατά καιρού δεν αποτελούν παρά ένα ελαχιστότατο ποσοστό επί των τεραστίων κερδών που αποφέρει η δίθεν τιμωρούμενη παρανομία. Ενδεικτική τη ασταμάτητη κατρακύλα των γαλάζιων τενεκέδων είναι η ανωδική πορεία του καθόλου αξιοπρεπέστερου τενεκέ του λαδιού στην κατεξοχήν χώρα της ευλογημένης ελιάς, η τιμή του λαδιού αυξήθηκε κατά 45% και έπεται συνέχεια. Καλολαδομένα δε φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής εξαπάτησης προσπαθούν να μας πείσουν ότι η σαρωτική αυτή ανατίμηση οφείλεται στη μείωση της παραγωγής ελαιόλαδου στην Ισπανία και γενικότερα στην Νότια Ευρώπη λόγω κλιματικής κρίσης. Αφού λοιπόν είπαμε το ψωμί ψωμάκι εξαιτία του κακού βλαδίμηρου, Ήρθε τώρα η ώρα να πούμε το λάδι λαδάκι εξαιτία τη κλιματική κρίση που πάει με όλα, σαν το γνωστό αναψυκτικό. Προπάντων όμω, ήρθε η ώρα να αποδείξουμε στου πάση φύσεω δενεκέδες ότι δεν τρώμε σανό και μάλιστα αλάδοτο. Ότι γνωρίζουμε του αληθινού υπέτειου τη ακρίβεια και ότι επιφυλασσόμεθα να του αποδώσουμε τι ευθύνε και τι ποινέ που του αναλογούν όταν η Ελλήνων Συνέλευση αναλάβει τη διακυβέρνηση τη χώρα.